Τι ακριβώς σημαίνει, σήμερα θα μιλήσουμε για το λιανεμπόριο με τον πρόεδρο, τον εκ νέου πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Και λέω εκ νέου γιατί κάνατε τις εκλογές σας και αναδειχθήκατε εκ νέου πρόεδρος της ΟΕΣΚ. Κύριε Κουμαντάκη, καλημέρα σας, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Τι μετράει το λιανεμπόριο χρυσή χρονιά, τουλάχιστον αριθμητικά για τον τουρισμό, μικρές κοινωνίες, μικροί τόποι, μικρές οικονομίες, μικροοικονομίες που πάρα πολλές φορές μας έχετε μάθει να λέμε, σε μικρές περιοχές που έχουν μια αλφα τουριστική ανάπτυξη, και κανείς θα περίμενε ότι, ξέρετε, ή περιμένει να ακούσει ότι ενισχύονται σημαντικά από αυτή την τουριστική κίνηση, τη χρυσή τουριστική κίνηση. Είναι έτσι τα πράγματα? Καταρχήν, ευχαριστώ που με καλέσατε να συζητήσω με σημερινή σας εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι το λιανικό εμπόριο είναι σε μια διαρκή, τα τελευταία 15 χρόνια, σε μια διαρκή κινητικότητα η οποία έχει ένα αρνητικό πρόσημο. Και αυτό οφείλεται σε πολλά πράγματα που, αν τώρα τα αναλύσουμε με κοινωνικο-οικονομικούς όρους, δεν έχουμε τον χρόνο αυτό, αλλά αυτή όλη τη διαδικασία τα τελευταία αυτά χρόνια έχουν δώσει στο λιανικό εμπόριο μια μορφή τέτοια που έχω την αίσθηση, και την πραγματική μάλλον αίσθηση, ναι, ότι το λιανικό εμπόριο, αν δεν κάνει κάποια κινήσεις, έτσι, και μάλιστα σύντομα έχουν ξεκινήσει και όσο έχουν ξεκινήσει, το εμπόριο θα έχει μεγάλα προβλήματα στα επόμενα χρόνια. Τι ακριβώς εννοείται αν δεν κάνει κάποιες κινήσεις? Εννοώ ότι το λιανικό εμπόριο, εκτός της πιέσης που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια με τις απανωτές κρίσεις, έτσι, και με την τελική κρίση που βιώνουμε τώρα με αυτό το γεωπολιτικό πόλεμο που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα για πολλούς λόγους, ακρίβεια, ενεργειακό και γεωπολιτικές συγκρούσεις και πολλά άλλα πράγματα, έχουν δημιουργήσει μια μεγάλο πρόβλημα στη ρευστότητα της κοινωνίας, mm-hmm, η οποία καταγράφεται μέσα από τις αγορές. Η αγορά, οι μικρές επιχειρήσεις, το λιανικό εμπόριο είναι αυτό το οποίο είναι στο τελικό κομμάτι του προϊόντος, εκεί που μπαίνει στην διαδικασία, ξέρω να πούμε, της κατανάλωσης του. Μα σαφέστατα, κύριε Κουμαντάκη, πανίβρακι δεν βγαίνει. Όταν εγώ παίρνω το μισθό μου και στο πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο έχει φύγει, διότι πρέπει να πληρώσω όλους με τους λογαριασμούς μου, όταν πρέπει να καλύψω, αν έχω η οικογένεια, παιδιά, τα φροντιστήρια, εάν πρέπει να καλύψω 1000 πράγματα, σαφέστατα θα περνάω έξω από το μαγαζί του καθενός από εσάς και απλά θα κοιτάζω. Κάπως έτσι το είπατε, με πιο πραγματικό τρόπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας λοιπόν λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια ότι, επειδή εδώ στη χώρα μας δυστυχώς έχει δημιουργηθεί μια αποβιομηχανοποίηση και μια παραγωγή η οποία συνεχώς φθήνει, και το μόνο πράγμα που μπορούμε να δημιουργήσουμε ρευστότητα είναι μέσα από που μπορούμε να μπούμε στα οικονομικά μεγέθη, είναι ο τουρισμός. Και έτσι το κεφάλαιο του τουρισμού και η κινητικότητα, η οικονομική κινητικότητα του τουρισμού. Πολλά χρόνια φωνάζομαι ότι ο άμεσος τουρισμός, ναι μεν δημιουργεί ρευστότητα με πολλούς λόγους, από τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων και πολλά άλλα πράγματα, αλλά είναι έτσι, όσο περνάει ο χρόνος τα τελευταία χρόνια, μια τέτοια δομή λειτουργίας του τουρισμού που η διάχυση αυτών των κεφαλαίων, έτσι, δεν είναι ανάλογη με τον όγκο του άμεσου τουρισμού και τα έσοδά του προς την υπόλοιπη οικονομία. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και το λιανικό εμπόριο. Και δεν είναι μόνο στις αμιγώς, στις αστικές αγορές, είναι σαφέστατα επηρεασμένη και από τις άμεσα και αμιγώς τουριστικές αγορές. Αμιγώς τουριστικές αγορές. Αυτά τα πράγματα
Έτσι, πρέπει να ασκήσουμε σιγά σιγά να δούμε ότι πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτήν την κατάσταση. Και υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο είναι δυστυχώς πιο έντονο, έχει ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο και έχει στη χώρα μας με τις πολιτικές που εφαρμόζονται εδώ, το σύστημα θέλει να λειτουργήσει το οικονομικό κύκλωμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Θέλει συσσωρεύσεις κεφαλαίου, θέλει συγκροτήματα που του δίνουν μια άλλη, ξέρω εγώ, δυναμική. Αυτό δημιουργεί στα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια τώρα στη χώρα μας, αλλά περνάνε τα χρόνια και προς το τώρα, έχουμε το 2024, έχουμε μια πιο έντονη διαδικασία. Το λιανικό εμπόριο, η διανομή, είναι μέσα από μεγάλες τέτοια συμπλωτήσεις. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις μικρομεσαίες και στις μικρές επιχειρήσεις, που είναι και το μεγάλο κομμάτι του λιανικού εμπορίου. Έτσι, αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, συν το εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έχει διεισδύσει και έχει τριπλασιάσει το ποσοστό του στις κινήσεις του διανομή μέσα, και αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί πάλι άλλες θέσεις. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή, έπρεπε να το έχουμε ξεκινήσει, προσπαθούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε, αν θέλετε, ακόμα, και εκεί οφείλεται ότι η πολιτεία δεν μας βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή, να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε, ίσως δεν θέλουν, έτσι, να δημιουργήσουμε, ξέρω εγώ, τέτοιες συνθήκες, να δημιουργήσουμε τέτοιες κατευθύνσεις, να δημιουργήσουμε τέτοιους δρόμους, που να δώσουμε και στη μικρομεσή επιχειρηματικότητα και στις μικρές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μπορέσουν να ανοίξουν και αυτοί άλλους δρόμους, αυτό που το κλασικό γίνεται το λιανικό εμπόριο. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλιώς θα έχουμε στα επόμενα χρόνια μεγάλες, αν θέλετε, ανακατατάξεις, που ουσιαστικά στη δικιά μας οικονομία, η οποία στηρίζεται στο κύτταρο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο να κρατήσει το έσοδο μιας οικονομίας, να τη μεταφέρεις από μια ροή, από, αν θέλετε, μια κατάσταση που υπάρχει στην οικονομία μέσα, που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τη μεταφέρεις στις σωρεύσεις κεφαλαίου εύκολα. Το μεσοδιάστημα, απέστρεψω μια κουβέντα. Το μεσοδιάστημα αυτό θα δημιουργηθούν τέτοιες αναταράξεις που θα δημιουργήσει μεγάλες κοινωνικοοικονομικές προβλήματα στη χώρα. Φυσικό είναι. Λέτε ότι αυτό το οποίο αναμένεται, αν δεν αλλάξει η πολιτική που ακολουθείτε, ότι τα επόμενα χρόνια για τους μικρομεσαίους και για το λιανικό εμπόριο θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ναι, αλλά με βάση τα όσα είπατε μέχρι στιγμής και για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τον έλεγχο ουσιαστικά από μεγάλα κέντρα του λιανικού εμπορίου και το πώς οδηγείτε, το πώς κατευθύνετε κλπ. Γιατί έτσι το μεταφράζω. Να με συγχωρείτε, εσείς ο ίδιος δεν έχετε μεταφράσει και δεν έχετε καταγγείλει πολλάκις ότι αυτή η περίφημη έκθεση, γιατί εκεί πάλι θα επιστρέψω και θα επιστρέψουμε, η έκθεση Πισαρίδη είναι πραγματικά η ταφόπλακα αργά σταδιακά των μικρομεσαίων. Η ουσία αυτής που είπατε της μελέτης, η ουσία, είναι η μεταφορά, έτσι, του όγκου της οικονομίας να μεταφερθεί, έτσι, ουσιαστικά στις συσσωρεύσεις κεφαλαίου. Έτσι, εκεί δημιουργείται εκείνη η κατεύθυνση. Και αυτό σας είπα προηγούμενο με πιο αναλυτικό τρόπο. Δυστυχώς, αν δεν ληφθούν άλλες πληκές, θα υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Πιστεύετε ότι ακόμα μπορούν να σας βοηθήσουν? Ναι. Πεςτε μου κάτι, πατέ. Ναι. Πιστεύετε ότι παρά αυτές τις δύσκολες συνθήκες και την κατεύθυνση που ακολουθείτε, παρά τις προτάσεις που έχετε καταθέσει επίσης πολλάκι στο σύνολό σας, οι τοπικοί παράγοντες, και δυστυχώς δεν εισακούγεστε, ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο, εάν το αποφασίσουν, κύριε Κουμαντάκη, να σώσουν τους μικρομεσαίους? Γιατί οι μικρομεσαίοι ξέρουμε τι σημαίνουν για την Ελλάδα. Το σύστημα δεν το θέλει, κύριε Λουγεράκη. Το σύστημα δεν το θέλει. Και το έχουν αποδείξει, έτσι, διαχρονικά τα τελευταία, έτσι, χρόνια, ας πούμε, ότι μέσα από τις πολιτικές το σύστημα δεν θέλει. Θέλει να αλλάξει τα δεδομένα της οικονομίας μας. Εκεί πρέπει να παλέψουμε.
και να κρατήσουμε όσο μπορούμε το κύτταρο, γιατί οι τοπικές οικονομίες στηρίζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν αυτές εξαλειφθούν και μπούμε σε άλλα δεδομένα, θα δημιουργηθούν τέτοια κοινωνικά προβλήματα και οικονομικά μαζί, δεν θα πάνε μαζί, τα οποία θα υπάρξουν μεγάλες αναταράξεις που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Πρέπει, θα σας πω μια κουβέντα, ότι έχει αρχίσει να μπαίνει στην οικονομία μας και στην παραγωγή και στη διανομή αυτό που λέμε και το λέμε και το διαβάζουμε και το αυτό και λέμε, ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα αλλάξει, έτσι αν θέλετε, αν μπει διεισδύσει πιο έντονα στην οικονομία μας μέσα και στην κοινωνία, θα αλλάξει τα δεδομένα, έτσι, της διάθεσης των καταναλωτών. Είναι τέτοιες συσσωρεύσεις που θα του κάνουν στον καταναλωτή, έτσι, και κατευθύνσεις που θα του δίνουν, έτσι, με τόσες πληροφορίες που θα αλλάξουν τα δεδομένα σε μία νύχτα. Αυτά, έτσι, καλά, ίσως είναι λίγο υπερβολικό σε μία νύχτα, αλλά θέλω να καταδείξω τι πρόβλημα μετά μπορεί να δημιουργηθούν. Σας λέω λοιπόν ότι θα γίνουν τέτοιες ανατατάξεις που πραγματικά, έτσι, και εκεί κατευθύνονται μέσα από την νοημοσύνη, η οποία σε άλλες χώρες έχει αρχίσει και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Έτσι, στη δικιά μας χώρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα τα προβλήματα, γιατί είναι μια μικρή οικονομία η οποία έχει και πάρα πολλά διακριτικά προβλήματα. Πείτε. Θα γίνονται. Ναι. Θα γίνονται. Ολοκληρώστε το, γιατί εγώ σας διακόψα, ζητώ συγγνώμη. Ναι, θέλω να σας πω λοιπόν ότι πρέπει τα επιμελητήρια που δεν έχουν κάνει τίποτα στην κατεύθυνση αυτή, οι κοινωνικές φορείς, ή ξέρω εγώ και όλοι μας έχουν ευθύνη, έτσι, δεν έχουμε αντιληφθεί αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν, που να μπορέσουμε να αντιλήσουμε όσο μπορούμε περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε μέσα από σωστές κινήσεις που μπορούν να γίνουν και να ανοίξουμε κάποιους δρόμους που να δώσουμε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ένα δρόμο, τέλος πάντων, και καθένας μόνος του να καθίσει, να προχωρήσει, αν μπορεί να σώσει το παιχνίδι. Ωραία. Τώρα, κύριε Κουμαντάκη, για τις τελευταίες κουβέντες, γιατί είμαστε στο τέλος της κουβέντας αυτής, πότε το κάναμε αυτό για να το κάνουμε και τώρα, και πότε καθίσαμε να το κάνουμε στο σύνολό μας. Υπάρχουν μεμονωμένοι φορείς, βεβαιότατα, που προσπαθούν και προσπαθούν τόσο πολύ και επιχειρούν πραγματικά να κάνουν το καλύτερο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και εκείνοι οι άλλοι που στέκονται απέναντι. Ακατανόητος είναι ο λόγος που στέκονται απέναντι, ενώ υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τα φώτα τους και είναι δίπλα μας όλα αυτά τα παραδείγματα. Πείτε μου γι' αυτό το πρώτο που σας ρώτησα και έκανα το πρώτο σχόλιο και δεν πήρα την απάντηση ή δεν την κατάλαβα την απάντηση εγώ και ζητώ συγγνώμη, μπορεί να σας ταλαιπωρώ. Ο τουρισμός έδωσε τα αναμενόμενα στο λιανεμπόριο τη φετινή χρονιά ή ευημέρισαν για άλλη μια φορά μόνο οι αριθμοί? Όχι. Εγώ θα σας πω για την Κρήτη. Έτσι, να σας πω τα στοιχεία. Ότι σε όλη τη διαδρομή της χρονιάς και κατά τη διάρκεια μάλιστα και της τουριστικής που ήταν έντονη, έτσι, εφέτος, λένε τα στοιχεία του τουρισμού ότι είχαν και περισσότερα έσοδα από πέρυσι, έτσι, το λιανικό εμπόριο δεν είναι ευχαριστημένο. Σε μία μέχρι στιγμή στα στοιχεία που έχουμε, έτσι, σε Κρήτη και σε όλες τις μορφές της αγορές, και στις τουριστικές και στις αστικές αγορές, υπάρχει μία τόση τζίρων, έτσι, ακόμα και σε εκτοτικές περιόδους μέσα, τζίρων μεσοσταθμικά γύρω στο 10-15%, έτσι, υπάρχει τζίρο και εκεί υπολογίζουμε ότι θα κλείσει και η χρονιά το 2024. Τόση τζίρου 10-15%. Αυτό είναι αρνητικό στοιχείο, έτσι. Μάλιστα, σαφέστατα. Σαφέστατα και είναι αρνητικό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα, τις πληροφορίες. Σας καλημερίζω. Και εγώ και ευχαριστώ. Καλημέρα.